Στην πιο κρίσιμη στιγμή για τον κόσμο της εργασίας, κατά την εορταστική περίοδο, η επιθεώρηση εργασίας βρέθηκε χωρίς τη δυνατότητα επικοινωνίας τόσο με τους εργαζόμενους όσο και με το Υπουργείο Εργασίας εξαιτίας της μετακόμισης των γραφείων της. Πρόσφατα μεταφερθήκαμε στα νέα μας γραφεία επί της οδού 62 Μαρτύρων 36. Στεγαζόμαστε στον πρώτο και στο δεύτερο όροφο του κτηρίου. Στο νέο κτίριο στο οποίο στεγάζεται δεν έχει συνδεθεί ακόμη το τηλεφωνικό κέντρο και δεν υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο, με τους εργαζόμενους στην υπηρεσία να προσπαθούν να διεκπεραιώσουν όποιες εργασίες μπορούν, με όποιο τρόπο μπορούν. Πριν γίνει η μετακόμιση είχαν γίνει ενέργειες για τη μεταφορά του τηλεφωνικού κέντρου. Δηλαδή πιστεύαμε ότι μόλις ερχόμασταν εδώ, μετά από 2-3 μέρες θα είχαμε συνδεθεί. Δυστυχώς δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε, γιατί και εμείς λειτουργούμε ηλεκτρονικά πλέον, με ηλεκτρονικό πρωτόκολλο. Τα έγγραφα τα οποία στέλνονται είναι ηλεκτρονικά όλο μέσω του OPS. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως παρότι η επιθεώρηση εργασίας έχει μετακομίσει σχεδόν ένα μήνα τώρα, η σήμανση προς ενημέρωση όσων απευθύνονται σε αυτήν περιορίζεται σε μια εκτυπωμένη σελίδα Α4. Έχει προκαλέσει μεγάλα προβλήματα στο χώρο των καταγγελιών. Καμία υπόθεση δεν μπορεί να συνεχίσει και να πάρει την εξελικτική της πορεία, γιατί στη χειρότερη περίοδο που θα μπορούσε να φανταστεί κανείς, την περίοδο του Δεκεμβρίου, ο χώρος είναι κλειστός. Σημαίνει ότι όταν θα ανοίξει το σύστημα θα υπάρχει μια πληθώρα εγγράφων τα οποία θα πρέπει να διαχειριστεί. Πάλι θα πάνε υποθέσεις πίσω, έτσι δεν είναι? Γι' αυτά θα τα διαχειριστούμε ως το δυνατόν γρηγορότερα. Δεν θα υπάρχει καθυστέρηση σε αυτό το θέμα. Στο μεταξύ, η πιο νευραλγική υπηρεσία προστασίας των εργαζόμενων στα χρόνια της κρίσης εξακολουθεί να παραμένει χωρίς προσωπικό. Χαρακτηριστικά, στον ομό Λασιθίου η υπηρεσία στελεχώνεται από έναν επιθεωρητή και μία διοικητική υπάλληλο. Ακριβώς η ίδια κατάσταση επικρατεί και στο Ρέθυμνο. Το τοπικό τμήμα είναι 6 άτομα, αλλά σαν περιφερειακή διεύθυνση αυτή τη στιγμή υπηρετούν 3 άτομα. Το πρόβλημα μάλλον που επικρατεί τα τελευταία χρόνια και δεν είναι τώρα μόνο με τη μετακόμιση, είναι δυστυχώς η υποστελέχωση της υπηρεσίας και όχι μόνο της επιθεώρησης εργασίας, αλλά και του ΙΚΑ και κάθε ελεγκτικού μηχανισμού.